το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτα ψυχά σημών. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Στη σημερινή μας σύναξη θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το οποίο κάναμε στην προηγούμενη σύναξη που μελετήσαμε ένα κομμάτι μέσα από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο και ένα κομμάτι από τον Απόστολο. Και διαπιστώσαμε ότι κάθε Κυριακή ο Απόστολος το νόημα, το περιεχόμενο μαζί με το Ευαγγέλιο δεν είναι άσχετο. Υπάρχει δηλαδή μέσα στο Ευαγγέλιο ή στον Απόστολο δύο ή τρεις γραμμές, δύο ή τρεις λέξεις που περικλείουν το ίδιο νόημα που περικλεί και το Ευαγγέλιο ή το ανάποδο. Έτσι λοιπόν οι πατέρες, οι Θεοφόροι και οι Άγιοι πατέρες μας όταν συνέταξαν και έβαλαν ποια Ευαγγέλια και ποιους Αποστόλους θα διαβάζουμε στην Εκκλησία τις Κυριακές, σίγουρα δεν το έκαναν τυχαία. Εκείνο που διαπίστωσα όμως είναι το εξής, ότι φυσικά εσείς δεν είχατε το κείμενο από κάτω για να το βλέπετε όταν εγώ το διάβασα. Αλλά φαντάζομαι ότι και να το είχατε το κείμενο, πάλι θα υπήρχαν οι ανάλογες δυσκολίες όταν σας έκανα την ερώτηση πού πιστεύετε ότι ταιριάζει και τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο και αν τα σημεία που ταιριάζουν. Και πάλι θα είχαμε μία δυσκολία, πιστεύω. Και φυσικά να ξέρετε ότι αυτή η δυσκολία που γίνεται μέσα στη μελέτη της Γραφής, γιατί η μελέτη της Γραφής δεν είναι ένα εύκολο πράγμα, δεν είναι ένα κείμενο το οποίο διαβάζω όπως διαβάζω ένα περιοδικό, διαβάζω όπως διαβάζω ένα βιβλίο θρησκευτικό και κατανοώ εύκολα αυτό που λέει. Διότι η Αγία Γραφή είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο. Το μήνυμα το οποίο μας εκπέμπει κάθε λέξη κρύβει ολόκληρη θεοπνευστία. Και γι' αυτό αν ανοίξουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ενθυμίσαι μήπως πόσους τόμους είναι. Πάνω από 50, δεν θυμούμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Η ερμηνεία του Χρυσοστόμου στην Καινή Διαθήκη. Και αν δείτε ο Χρυσόστομος με μία λέξη που λέει βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού και αρχίζει και αναλύει Αβραάμ γέννησε, Ισάκ, Ισάκ γέννησε και ούτω καθεξής, θα δείτε ότι κάτω από κάθε λέξη που αναφέρει ανοίγει ολόκληρη ομιλία και κάνει. Κάνει ολόκληρη ομιλία. Επίσης όταν αναπτύσσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πάλι κάνει το ίδιο. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος
κάτω από μία λέξη να συλλαμβάνει τέτοια νοήματα, που εμείς διαβάζοντάς τα δεν τα συλλαμβάνουμε. Τα συλλαμβάνουν μόνο Άγιοι Πατέρες. Τα συλλαμβάνουν μεγάλοι πατέρες και μεγάλοι θεολόγοι και Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εμείς διαβάζουμε πολλές φορές, δεν καταλαβαίνουμε το νόημα και διαβάζουμε μέσα από την μετάφραση. Από τη μετάφραση. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η μετάφραση γράφεται πάντοτε, η ερμηνεία γράφεται πάντοτε ανάλογα τη δυνατότητα που έχει ο ερμηνευτής. Και γι' αυτό δεν είναι θεόπνευστο κείμενο η μετάφραση. Δεν είναι θεόπνευστο κείμενο. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εμείς να διαβάζουμε μόνο τη μετάφραση. Διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο και μετά δυστυχώς, επειδή και στο σχολείο σας πλέον δεν μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και δεν καταλαβαίνετε πολλές φορές ούτε καν το γάρ τι σημαίνει. Πολλές λέξεις απλές ηχούν στα αυτιά σας σαν να είναι ξένες γλώσσες. Και γι' αυτό πολλές φορές ίσως πάτε απευθείας στη μετάφραση. Αυτό δεν κάνει καλό όμως. Πρέπει απαραίτητα να ξέρετε, να διαβάζετε το αρχαίο κείμενο, να κοιτάτε δίπλα πως το μεταφράζει ο μεταφραστής και να ξαναγυρίζετε στο αρχαίο κείμενο και να το σχολιάζετε μόνοι σας. Διότι ο μεταφραστής έγραψε σύμφωνα με αυτό που τον φώτισε εκείνη τη στιγμή ο Θεός. Και γι' αυτό στον πρόλογο το γράφει. Κατά τη δυνατότητά μου, γράφει ο Τρεβέλλας, μεταφράζω. Με όσες δυνάμεις έχω, γράφει ο Πολιτσάρας. Και οι άλλοι μεταφραστές. Δεν είναι εύκολο να μεταφράσεις την Καινή Διαθήκη. Σκεφτείτε ότι μια μετάφραση που έχουν κάνει ή μια ερμηνεία, η Καινή Διαθήκη έχει δίπλα στην ίδια σελίδα το ίδιο κείμενο. Και για μία λέξη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ένα τόμο. Κείμενα ολόκληρα για μία λέξη. Δηλαδή κάνει και είχαμε ερμηνεία του Χρυσοστόμου της Καινής Διαθήκης, είχαμε αυτούς όλους τους τόμους. Τον ένα τόμο συνεχόμενο πίσω από τον άλλο. Θα έπρεπε να τον είχαμε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Αυτό γιατί συμβαίνει όμως? Διότι ο μεν ένας έχει εμπειρία του Θεού, βιώνει το Θεό σε μέγιστο βαθμό, ο δε άλλος ίσως τον βιώνει σε λιγότερο βαθμό ή και καθόλου. Και απλώς προσπαθεί μέσω των γνώσεων που έχει να ερμηνεύσει και να μεταφράσει. Αλλά αν μόνο προσπαθώ, μόνο βάσει των γνώσεών μου, της παιδείας της οποίας έχω, να μεταφράσω ένα κείμενο, θα είμαι ένας τυπικός ξερός ερμηνευτής. Και δεν θα μπορέσω να μεταφέρω κανένα ουσιώδες και σωτηριώδες μήνυμα. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω, το κείμενο λοιπόν το οποίο πρέπει να διαβάζουμε είναι το αρχαίο κείμενο. Διότι υπάρχει περίπτωση, εσύ που με ακούς τώρα, εάν έχεις εμπειρία Θεού, εάν ζεις και βιώνεις τον Θεό, εάν η Θεία Χάρις θέλει να σε φωτίσει και να δώσεις πολύ καλύτερη ερμηνεία από αυτή που έχει δώσει ο Πολιτσάρας ή που έχει δώσει ο Τρεβέλλας ή που έχει δώσει κάποιος άλλος. Και να βρεις νοήματα μέσα σε μία πρόταση, τα οποία νοήματα αυτά να μην τα έχει βρει κανένας άλλος μέχρι σήμερα.
Και γι' αυτό λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα χρυσορυχείο που σκάβεις και όσο σκάβεις βάζεις μέσα χρυσάφι. Και κάποιος μπορεί να πέσει πάνω σε ολόκληρη φλέβα χρυσού. Και αυτός μπορεί να είσαι εσύ. Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι. Ποιος μπορεί να είναι. Εδώ λοιπόν εμείς όταν έχουμε και διαβάζουμε λοιπόν τα πρέπει στα κελιά μας, στα δωμάτια μας, στο χώρο που καθόμαστε, όταν διαβάζουμε γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό επιζητούμε τη Θεία Φώτιση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνω και εγώ προσευχή πριν ξεκινήσω. Να σας ομιλώ, επιζητώ τη Θεία Φώτιση. Βασιλεύ ουράνιε παράκειται. Παρακαλώ το Άγιο Πνεύμα να με φωτίσει τι να πω. Το πώς να σας διδάξω και πώς να σας καθοδηγήσω. Γιατί εκείνο είναι που μας καθοδηγεί. Και εμένα και εσάς. Πρέπει λοιπόν πριν τη μελέτη της Αγίας Γραφής να συζητάμε με τον Θεό. Να προσευχόμαστε. Να Του ζητάμε τη βοήθειά Του, τη Θεία Φώτιση. Να μας φωτίσει να κατανοήσουμε. Και γι' αυτό είπα πάμε στο αρχαίο κείμενο. Και γι' αυτό όταν θέλουμε και βαθύτερα να ερμηνεύσουμε, καταφεύγουμε στους Αγίους Πατέρες. Γιατί αφού εμείς δεν έχουμε εμπειρία του Θεού, δεν βιώνουμε το Θεό, άρα για να δω εκείνος που βιώνει το Θεό, τι έχει να μου πει περί Θεού. Γιατί παιδιά μου, σας ρωτώ το εξής. Ποιος μπορεί να μιλήσει ή να γράψει ένα βιβλίο για εμένα. Ο πατήρ που μας επισκέφθηκε από τη Χαλκιδική, σίγουρα όχι. Δεν μπορεί να το γράψει. Και αν θα γράψει, πολύ επιφανειακά, πολύ επιδερμικά αυτό που είδε και έφυγε. Αυτός που μπορεί να γράψει είναι αυτός που βιώνει μαζί μου. Αυτός που με ζει νύχτα, μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σε κάθε στιγμή της ζωής του. Αυτός μπορεί και γράφει ένα βιβλίο που βιώνει τον άλλον. Άρα ποιος μπορεί να μιλήσει περί του Θεού. Παράδειγμα ήταν αυτό που ανέφερα περί του προσώπου. Αυτός που βιώνει το Θεό. Αυτός που ζει από το Θεό. Που ζει με τη δύναμη του Θεού. Αυτός που έχει, όπως λέμε, εμπειρία του Θεού. Ας βάλουμε κάποιον να μας περιγράψει τη γεύση του μελιού, χωρίς να έχει φάει ποτέ του μέλι. Ας περιγράψει, κάποιος να μας γράψει πώς είναι το μέλι και τι γεύση έχει και τι αισθάνεται την ώρα που τρώει το μέλι και πώς είναι το μέλι. Εδώ, τι θα μας πει. Αν δεν το έχει δει ποτέ του το μέλι, αν δεν το έχει γευτεί ποτέ του το μέλι, εάν δεν το έχει βάλει στη γλώσσα του να το φάει με το κουτάλι και μια και δυο και τρεις φορές. Τι μπορεί να περιγράψει περί του μέλι. Ό,τι ακούει από τους άλλους. Ό,τι ακούει από τους άλλους θα συλλέξει. Μα αυτό δεν είναι προσωπική του εμπειρία. Αυτό είναι κλέβω από τους άλλους. Τις εμπειρίες των άλλων τις κάνω δικές μου. Εγώ στην ουσία αν με βάλουν να καταγράψω δεν μπορώ. Γιατί δεν έχω γεύση και εμπειρία του μελιού. Και γι' αυτό διαβάζουμε πολλές φορές πάρα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Πάρα πολλά βιβλία. Γράφει. Καθένας γράφει και από ένα βιβλίο. Όπως γράφω και εγώ. Όλοι γράφουν και από ένα βιβλίο. Όλοι έχουμε γίνει συγγραφείς. Όλοι έχουμε γίνει θεολόγοι. Επειδή πήραμε ένα πτυχίο από τη θεολογία. Και τι μεταφέρουμε. Απλές, ξερές γνώσεις. Γιατί ο θεολόγος, ο οποίος δεν έχει εμπειρία Θεού, μπορεί να είναι τελικά και δαιμονολόγος.
μπορεί να τα κάνει αρτιθαμά. Εάν ο θεολόγος και ο καθηγητής του πανεπιστημίου ακόμα, που διδάσκει στο πανεπιστήμιο, εάν ο ίδιος δεν βιώνει το Θεό και δεν ξέρει περί Θεού τι είναι, πώς μπορεί να θεολογήσει, να κάνει λόγο περί Θεού, περί ενός πράγματος που δεν το γνωρίζει ο ίδιος. Γνωστικά, επειδή έχει κάποιες γνώσεις, επειδή διάβασε την Α ή την Β γνώση, θα μου μεταφέρει εμένα και γι' αυτό δεν το πετυχαίνει. Και γι' αυτό δεν το πετυχαίνει, ενώ αντιθέτως μπορεί να πας σε έναν ασκητή του Αγίου Όρους, σε ένα μοναχό, σε ένα μοναστήρι, και να σου μεταφέρει βιωματικά το πώς είναι ο Θεός. Να κάνει λόγο περί Θεού, να θεολογεί περί του Θεού, να σου περιγράφει το Θεό, αυτό είναι θεολογία, να σου μιλάει για το Θεό, να σου μιλάει για τις ενέργειες του Θεού και πώς τις βιώνει και να καταγράφει θεολογία, γιατί το βιώνει ο άλλος και μπορεί και το περιγράφει, όπως το βιώνει και εσύ που τρώει το μέλι. Και σε αυτό το πράγμα δεν χρειάζονται οι γνώσεις. Όταν έχω την προσωπική εμπειρία, μπορώ και μιλάω. Και γι' αυτό διαβάζουμε μερικά θρησκευτικά βιβλία και αν ο συγγραφέας του βιβλίου δεν βιώνει το Θεό, το βιβλίο είναι ψυχρό, κρύο. Δεν σε αγγίζει στην καρδιά σου. Όσο γλαφυράκι αν το γράψεις, όσο λόγιος και να είσαι, θα αποδειχθεί ότι ό,τι ταλέντο και να έχει συγγραφικό, τελικά δεν θα σε αγγίξει μέσα στην ψυχή σου. Ήταν ένα ωραίο βιβλίο που διάβασες. Θρησκευτικό που μίλεγε για το Θεό, αλλά επιδερμικά. Συναισθηματικά θα σε αγγίξει. Μπορεί να σε κάνει και να κλάψεις. Να σε κάνει να βουρκώσεις. Αν είναι καλός όμως είναι σεναριογράφη, καλή. Και πλέξει ένα καλό σενάριο. Όπως το κάνει ο ηθοποιός που γράφει διάφορα σενάρια. Αλλά αυτό θα είναι επιδερμικό όμως. Και γι' αυτό η θεολογία, παιδιά μου, δεν άρχισε στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι τελευταία κατασκευάσματα. Η θεολογία ήταν εμπειρία και είναι εμπειρία του Θεού. Και εμπειρία του Θεού είχαν μόνο όσοι βιώνουν τον Θεό. Και γι' αυτό τα πανεπιστήμια της Εκκλησίας ήταν πάντοτε τα μοναστήρια μας. Διότι ο μοναχός, ο ασκητής στα μοναστήρια προσπαθούσε να βιώσει, να ζήσει τη δόξα του Θεού. Αυτό προσπαθούσε να κάνει. Και αυτό το μετέφερε. Και αυτό το μετέφερε. Και φυσικά οι πατέρες, οι Άγιοι, τρεις θεολόγους έχουν ανακηρύξει και τους έχουν δώσει το επίθετο. Γρηγόριος ο θεολόγος, Ιωάννης ο θεολόγος και Σιμεών ο νέος θεολόγος. Τρεις. Αλλά και όσοι καταγράφουν από τους πατέρες όμως, Χρυσόστομος, Βασίλειος και τα λοιπά και άλλοι Άγιοι που καταγράφουν τις εμπειρίες που είχαν του Θεού, αυτοί ομοίως οι Άγιοι όντως θεολογούν. Εμείς οι υπόλοιποι δεν θεολογούμε. Γιατί δεν έχουμε εμπειρία Θεού. Άρα το πανεπιστήμιο το πραγματικό είναι η εμπειρία του Θεού. Το να βιώνω το Θεό. Όπως το να περιγράψω το μέλι πρέπει να το τρώω. Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ο οποίος βρίζει, βλαστημάει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Όχι ψή, έτσι. Δεν αναφέρομαι γενικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ευσεβείς, οι οποίοι βιώνουν τη θεολογία. Βιώνουν το Λόγο του Θεού. Βιώνουν το Θεό. Σε αυτόν φαίνεται και στα συγγράμματά τους, ότι η γνώση τους βοηθάει μαζί με την εμπειρία και μεταδίδουν ένα ωραίο κείμενο. Αλλά βλέπεις ορισμένα τα βιβλία και καταλαβαίνεις ότι αυτός δεν βιώνει τίποτα. Απλώς γνώσεις περνάει μέσα από ένα βιβλίο και γι' αυτό δεν σε αγγίζει και το βιβλίο. Αλλά το πανεπιστήμιο ήταν η έρημος. Το πανεπιστήμιο ήταν τα μοναστήρια της έρημου.
Εκεί μέσα καταγράφηκε η θεολογία. Μέσα στα μοναστήρια καταγράφηκε και η υμνολογία της Εκκλησίας. Μέχρι και το τελευταίο. Δεν γράφηκε στα Σαλόνια και στο Κολωνάκι. Γράφηκε στα ερημητήρια. Εκεί ερχόταν, το Άγιο Πνεύμα κατερχόταν και μετέδιδε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό το πράγμα επιδιώκουμε. Εμείς που γίναμε μοναχοί, αυτό το πράγμα πρέπει να κυνηγάμε. Πότε θα γευτούμε αυτού του μελιού. Πότε θα γευτούμε του Χριστού μας. Πότε θα μπορούμε να μιλάμε όχι γνωσιολογικά, αλλά να μιλάμε καρδιάς. Να μιλάμε με την καρδιά μας. Να έχει γίνει κτήμα της καρδιάς μας ο Θεός. Και πλέον αυτό που θα λέω να είναι μέσα από την καρδιά μου. Να είναι βίωμα. Να μεταφέρω εμπειρία Θεού. Να ξέρω. Οπότε μπορώ και το μεταφέρω. Δεν μπορώ να πω ποτέ στην ουσία του Θεού. Δεν μπορώ να φτάσω στην ουσία του Θεού. Αλλά μπορώ όλα τα άλλα να τα κάνω όμως. Έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος. Με τον αγώνα. Και γι' αυτό ο μοναχός έχει και η μοναχή αυτό το στόχο. Γι' αυτό εδώ είναι λοιπόν το πανεπιστήμιο. Το να βιώσω αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι όταν είμαι μες στο κελίνι. Αυτό είναι όταν κάνω την ευχή «Κίνησου Χριστέ, ελέησόν με», «Κίνησου Χριστέ, ελέησόν με». Αναζητώντας το έλεος του Θεού, θα με ελεήσει ο Θεός και θα τον γνωρίσω. Χτυπώντας του την πόρτα, θα μου ανοίξει κάποια στιγμή, αναζητώντας το έλεος του. Όχι γιατί το αξίζω. Γιατί αυτό θα ήταν εγωιστικό, επειδή το αξίζουμε. Και γι' αυτό η Θεία Χάρις όπου θέλει πάει. Το Πνεύμα το Άγιο όπου θέλει πνεί. Εμείς ζητάμε. Ζητάμε Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και έρχεται και μας ελεεί κάποια στιγμή. Και από εκεί αρχίζουμε πλέον η γνωριμία με τον Χριστό. Αυτό που αισθάνεται μες στην καρδιά του φεύγει πλέον από το νου ο Θεός. Έχει φύγει από το νου και έχει μπει μες στην καρδιά. Και όταν γίνει βίωμα μες στην καρδιά, πιο μπορεί και το μεταδίδει. Και σήμερα ξέρετε αδέλφια μου γιατί είναι έξω έτσι ο κόσμος. Γιατί τόσο είναι εμείς σαν μοναχοί. Τόσο το ιερατείο μας. Δεν βιώνει. Και αφού δεν βιώνω, τι θα μεταδώσω. Τι θα μεταδώσω. Αφού εγώ προσωπικά δεν είμαι γνώστης του Θεού, δεν γνωρίζω τον Θεό, δεν τον βιώνω τον Θεό και πάω πού να τον γνωρίσω τον Θεό που δεν έχω γνωρίσει. Εγώ τον ξέρω μόνο μέσα από ένα βιβλίο, τον ξέρω μόνο μέσα από μια περιγραφή ενός αλλού που έχω ακούσει. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει, δεν τον συνήθισα ποτέ μου, δεν έχω επαφή μαζί του. Και όμως προσπαθώ μέσα στο κηρυγμά μου, μέσα σε μια οικογένεια, όταν πάω μια επίσκεψη, να τον μεταδώσω. Και πώς θα γίνει. Αφού δεν το ξέρω εγώ. Μπορώ να πείσω κάποιον άλλον για κάποιον ότι είναι καλός, αφού εγώ ήδη δεν τον έχω γνωρίσει. Πώς μπορώ να το πετύχω και να το κάνω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό από τι να κάνουμε. Και γι' αυτό σήμερα αποτυγχάνουμε. Δεν έχουμε ούτε οι μοναχοί, ούτε οι μοναχές, ούτε ο κλήρος μας, σε μέγιστο βαθμό, λείπει το βίωμα. Είναι αυτό που λέμε ορθοδοξία έχουμε, ορθοπραξία δεν έχουμε. Αλλά πώς μπορώ να μεταδώσω, επαναλαμβάνω, στο εκκλησίασμά μου ή στους προσκυνητές που έρχονται εδώ, κάτι το οποίο εγώ δεν έχω. Τι θα παραλάβεις εκ του μη έρχοντος. Τι παραλάβεις.
Εκ του μη έχοντος τι παναλάβεις. Και όμως εμείς τολμούμε και βγαίνουμε στους άνδονες, μιλάμε στον κόσμο, συμβουλεύουμε τον κόσμο. Ποιος είναι εγώ. Από αυτό που απλώς έχω κάποιες γνώσεις, μα είναι ξένη γνώση. Και γι' αυτό λέει μιλάμε ξύλινη γλώσσα. Γιατί ξέρετε, αυτός που έχει γνωρίσει τον Θεό, έχει τη δύναμη να σου μεταδώσει αυτό μέσα σου. Διότι το γνωρίζει. Διότι το έχει βιώσει. Και ξέρει τι σου λέει. Και μπορεί και σε πείθει. Με πέντε λόγια. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πάτρος, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, βγήκε έξω και 3.000 χριστιανοί, πέντε πίστευσαν. Εμείς 15.000 παπάδες, πέντε χριστιανούς δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Πέντε χριστιανούς δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Ούτε έναν νέο, είμαστε 5.000 παπάδες. Ούτε ένα νεαρό, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα κοπέλα, ένα νέο παιδί, τον χρόνο δεν μπορούμε να το πείσουμε να έρθει στην εκκλησία. Ούτε ένα, τον χρόνο να πείσουμε. Δεν είναι αποτυχία μας αυτό. Όταν δεν μπορώ έναν άνθρωπο, έναν νέο, γιατί δεν έπειθε κάθε κληρικός, κάθε μοναχός, έναν άνθρωπο ή έναν νέο άνθρωπο, θα είχαμε το χρόνο 10.000 σε ένα χρόνο μέσα νέους κοντά στην εκκλησία. 10.000. Αν πήθαμε το δεύτερο χρόνο άλλον έναν, θα ήταν 20.000. Το τρίτο χρόνο θα είχαμε 30. Το τέταρτο 40, το πέμπτο 50.000. Σε 5 χρόνια θα είχαμε 50.000 νέους. Αν έναν μετατρέπαμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί. Είναι απλώς βιώνουμε. Γιατί του μιλάω και το καταλαβαίνει ο άλλος ότι αυτό που του λέω εμένα τη δικιά μου καρδιά δεν τη φλέγει. Δεν φλέγει τη καρδιά μου, λαλούν τα χείλη μου. Δεν λαλεί η γλώσσα μου. Λαλεί η γλώσσα μου. Δεν λαλεί η καρδιά μου. Και γι' αυτό λέει ξύλινη γλώσσα μιλάνε. Ξύλινη γλώσσα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο, απαραίτητος ο αγώνας να ζητούμε το έλεος του Θεού. Τι? Στο ώστε να τον γνωρίσουμε. Να μας αξιώσει ο Θεός να τον γνωρίσουμε. Να τον συναντήσουμε για να μπορέσουμε να τον περιγράψουμε. Να τον βιώσουμε. Χρειάζεται πρώτα για να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, μάλλον να τον συμπαθήσεις, το πρώτο ας πούμε. Για να τον συμπαθήσεις έτσι απλά. Και πρέπει να τον γνωρίσεις. Από το τηλέφωνο δεν μπορείς να συμπαθήσεις κάποιον που δεν τον βλέπεις μπροστά σου. Να συμπαθήσεις κάποιον πρέπει να τον δεις μια, δυο, τρεις, πέντε. Και αφού τον γνωρίσεις το πρώτο, μετά τον συμπαθείς τον άλλο. Και μετά τον αγαπάς. Και μετά τον αγαπάς. Και θυσιάζεσαι. Για αυτόν που αγαπάς. Είναι σε χαρή να περάσει από πάνω. Εδώ πού συναντηθήκαμε εμείς μετά του Ιησού. Πού έχουμε συναντηθεί μετά του Ιησού, ώστε να πούμε ότι τον γνωρίσαμε. Πού γνωριστήκαμε, πού μιλήσαμε, πού συναναστραφήκαμε. Και γι' αυτό η καρδιά μας είναι άδεια. Γι' αυτό η καρδιά μας είναι άδεια και γι' αυτό η καρδιά μας, η προσωπική μας ζωή παρουσιάζει στασιμότητα. Γι' αυτό είμαστε στάσιμοι πνευματικά. Βαρτωμένοι. Γι' αυτό βαλτώνει ο άνθρωπος. Και ενώ είμαι βαλτωμένος, δεν φωνάζω περισσότερο όπως φώναζε η Χαναναία, η Ιησού, η Δαβίδ. Ελέησόν με, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Δεν φωνάζουμε, ώστε να πούν οι μαθητές, Κύριε, απόλυσον αυτή που κράζει όπισθεν ημών. Κάνε κάτι, για να μας παρατήσει να μας φωνάζει.
Εάν δεν φωνάξουμε. Κύριε, και έκραξα προς Θεέ. Όχι απλώς του το λέω. Κράζω. Κύριε, και έκραξα προς Θεέ. Εις άκουσόν μου. Όχι απλώς του το λέω. Κράζω. Εν το και κραγένε με προς Θεέ. Εις άκουσόν μου, Κύριε. Με κραυγή. Με κραυγή. Ιησού Ιέδαβη. Ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ. Ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κράζω φωνή μεγάλη. Εάν δεν κράξω, πώς θα μαγείρεις να με κοιτάς. Είναι τόσες οι φωνές του πλήθους που χάνε τη δικιά μου φωνή. Ή πέντε κομμασία και κύριε σου φτελέσαν, κύριε σου φτελέσαν, κύριε σου φτελέσαν, κύριε σου φτελέσαν, κύριε σου φτελέσαν. Τυπικά και λέω, το έκανα το καθήκον. Σιγά μην ενεργοποιηθεί ο Θεός έτσι που το κάνω. Σιγά μην αποκτήσω εμπειρία. Δεν καταλαβαίνετε το κάνω τυπικά και ψεύτικα. Το κοροϊδεύω. Δεν το αισθάνεται. Ότι απλώς γυρίζοντας το κομποσκήνι μου. Ότι το κοροϊδεύω. Και τόσο χαζό το περνάμε το Θεό. Και γι' αυτό δεν ενεργοποιείται. Και δεν κράζομαι την ψυχή μου. Δεν κράζομαι το είναι μου. Και δεν χρειάζεται η φωνή να βγει από το στόμα. Από μέσα να κράξει η ψυχή μου. Να κράξει η ψυχή μου. Όπως έκραξε τις Χαμανές. Και τελικά την ελέησε. Τελικά της έδωσε αυτό που ήθελε. Και μας το δίνει. Γι' αυτό είπε κρούεται και ανοιγήσει. Ζητείτε και δοθήσετε. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και αποκτά σιγά σιγά, όταν έρθει ο Θεός, αποκτά την εμπειρία του Θεού. Αποκτά την εμπειρία. Και έρχεται λίγη και κάθε μέρα και λίγο περισσότερο και λίγο περισσότερο. Και γνωρίζεις τον Χριστό. Γνωρίζεις τον Θεό. Και μετά όταν τον γνωρίσεις, δεν θέλεις να φύγεις από το ποτάμι. Όποιος τον γνώρισε, ουδέποτε τον εγκατέλειψε. Ουδέποτε τον εγκατέλειψε. Τον εγκαταλείπουν αυτοί που δεν τον γνωρίσανε. Αυτοί που δεν τον γνωρίσανε. Ή που δεν έκαναν προσπάθεια να τον γνωρίσουν. Ή έκαναν προσπάθεια και τη σταμάτησαν. Εμείς εδώ είμαστε μοναχοί, όχι να σταματήσουμε. Αλλά για να συνεχίσουμε. Το ράσο πρέπει να γίνει ένα με το πετσί μας. Ένα με το πετσί μας. Και να ξέρω για ποιο σκοπό είμαι στο μοναστήρι μου. Για ποιο σκοπό έφυγα από το σπίτι μου και είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να αποκτήσω εμπειρία Θεού. Και αυτό εξαρτάται από τον καθέναν από εμάς. Γιατί ο Χριστός εν το μέσο ημών είναι. Είναι εδώ ο Χριστός. Το ζήτημα είναι εγώ να τον συναντήσω και να τον γνωρίσω. Στη δικιά μου καρδιά να μιλήσει. Εγώ να έχω βιωματική εμπειρία. Για να μπορώ μετά και να θεολογήσω. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Και όταν εμείς δεν έχουμε εμπειρία Θεού, γι' αυτό καταφεύγουμε μέχρι ότου αποκτήσουμε, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο της Αγίας Γραφής, καταφεύγουμε στους πατέρες της Εκκλησίας. Και γι' αυτό τα καταφύγουμε και διαβάζουμε τα πατερικά βιβλία και μετά διαβάσεις του τάδε αρχιμαντρίτη το βιβλίο ή του τάδε ιεροκήρυκος το βιβλίο, λες πόσο ρηχό είναι αυτό το βιβλίο. Πόσο ψεύτικο, πόσο επιφανειακό. Το καταλαβαίνεις τη διαφορά. Την αισθάνεσαι στη μελέτη όταν διαβάσεις πατέρες και διαβάσεις μετά ένα βιβλίο ενός ιεροκήρυκα, ενός παπά, ενός δεσπότη, αν τυχόν και δεν βιώνει αυτά τα οποία γράφει, είναι τελείως επιδερμικά. Τελείως συναισθηματικά. Είναι απλώς για να μιλήσουμε σε μικρά παιδάκια έτσι,
για να μεταφέρω κάποια πράγματα. Να λοιπόν γιατί θέλω όταν διαβάζετε και είναι η Διαθήκη να διαβάζετε παρακαλώ και το αρχαίο κείμενο, όχι μόνο τη μετάφραση. Και μετά να καταφεύγετε και να προσφεύγετε, να προσφεύγετε στους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πραγματική μελέτη της Γραφής. Και πρέπει για το Λόγο του Θεού να δω τι μου λέει ο Θεός για να τον γνωρίσω. Για να τον γνωρίσω. Και μετά το γνωρίσω, τελείωσε πια. Όποιος γνωρίσει πραγματικά τον Ιησού, τελείωσε πια. Δεν τον αλλάζει με τίποτα. Με τίποτα δεν τον αλλάζει. Πολλές φορές ο Θεός έρχεται όμως στη ζωή μας και μας δίνει εμπειρίες. Και μετά φεύγει. Και αισθανόμαστε άδικοι μέσα μας. Μπορεί να έρθει την ώρα της κουράς μας, την ώρα της χειροτονίας μας, μπορεί να έρθει σε μια στιγμή της προσευχής μας. Μας δείτε, αισθάνομαστε μια γλυκύτητα μέσα, αισθάνομαστε μια ανίποτη χαρά, κάτι που δεν περιγράφεται. Και μετά το χάνεις. Και αυτό το κάνει ο Θεός γιατί το κάνει ο Χριστός μας για να μας δώσει να καταλάβουμε πώς θα είναι όταν πραγματικά έχουμε εμπειρία Θεού. Όταν είμαστε συμμέτοχοι του Θεού. Όταν έχουμε εμπειρία Θεού λοιπόν. Και μετά αγωνίζεσαι, αναζητάς. Είναι σαν το σκυλάκι που του πετάς και του δίνεις μια ωραία από αυτές τις τροφές που έχουν τις έτοιμες, τις ωραίες, τις γλυκές τροφές και μετά το βλέπεις στο σκυλάκι, την θέλει, ψάχνει δεξιά, αριστερά, γυρίζει με τιμή του, αναζητά αυτό, αυτή την τροφή. Του πετάς ένα κομμάτι ψωμί, δεν το θέλει. Και κρέας να του πετάξει, πολύ πάει να το φάει. Γιατί θέλει αυτό που γεύτηκε. Αναζητά το γνήσιο, το ωραίο, το καλό. Αυτό που έφαγε. Έτσι γίνεται και ο άνθρωπος. Και αυτό μετά, μέσα στην ψυχή μας, φέρνει ένα κενό. Και αισθάνεσαι άδειος, σαν να μην υπάρχει Θεός μετά. Σαν να μην μπορεί να επικοινωνήσεις με τον Θεό μετά. Γιατί την πρώτη στιγμή είχες εμπειρία Θεού. Όχι γιατί το άξιζες, αλλά σου έδωσε ο Θεός αυτή την εμπειρία να την έχεις λίγη από τη χάρη Του για να καταλάβεις τι θα κερδίσεις εάν τον κυνηγήσεις και τον αναζητήσεις. Να ξέρεις τι θα κερδίσεις. Γιατί αυτή η κατάσταση θα διαρκείς μετά μέσα στην ψυχή σου. Είναι ένας θησαυρός που τον αναζητάς. Και όταν τον βρεις μετά πάει δεν τον χάνεις ξανά. Δεν τον χάνεις ξανά. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό είναι να στεκόμαστε εδώ μέσα. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι το πανεπιστήμιο της θεολογίας. Και ούτε στην Αθήνα είναι, ούτε στη Θεσσαλονίκη είναι. Ή οπουδήποτε άλλο υπάρχει. Αυτές είναι σχολές που πιθανόν μεταφέρουν γνώση. Δεν μεταφέρουν όμως εμπειρία Θεού. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να θεολογήσουμε, να κάνουμε πραγματικά λόγο περί του Θεού. Γιατί για να κάνω λόγο περί Θεού, όπως είπα, πρέπει να τον έχω γνώρισει. Και γι' αυτό ο κόσμος, όπως είπα, είναι έξω στην πνευματική κατάσταση την οποία είναι. Γνωσικά, γνωσιολογικά, ξέρουν πέντε πράγματα. Γιατί πρέπει να πάνε στην εκκλησία, πέντε πράγματα πρέπει να πάνε την Κυριακή, εκείνο. Τυπικά. Σε βάθος, αλλά ποιο βάθος. Το βάθος πρέπει να το έχω εγώ για να το δώσω. Εκεί που με έβαλε ο Θεός και λειτουργώ τα μυστήριά του, πρέπει εγώ να τα βιώνω για να μπορέσω να τα μεταδώσω. Ιδάρους δεν είμαι τίποτα, είμαι ένα μηχάνημα που με τη Θεία Κοινωνία τη μεταδίδω έτσι. Ή το αντίδωρο. Ένα μηχάνημα που μεταδίδει, κάνει αυτή την κίνηση. Έχει ένα ρομπότα, μετά δεν κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί το μυστήριο τελείται. Είτε εσύ είσαι εκεί, είτε το μυαλό σου είναι εκεί, την ώρα που διαβάζεις ευχές. Ακόμα και όταν ευλογείς, μετατρέπεται.
όσο τυπικά και να το κάνεις εσύ, και άλλα να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, άπαξ και διαβάζεις ενεργή τη χάνεις μόνη της. Το ζήτημα εσύ είσαι ξένος προστατελούμενο. Είσαι ξένος προστατελούμενο. Οπότε τι να μεταδώσεις. Ένα ρομπότ είσαι που μετά θα αρχίσεις και θα μεταλάβεις και τον κόσμο. Ένα άλλο σημείο πέρα από αυτό, γιατί την εμπειρία του Θεού φυσικά την έχουν πάνω απ' όλα οι Άγιοι. Οι Άγιοι όμως, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Χριστός και που πρέπει όλοι να το κάνουμε, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, κρούεται και ανοιγήσετε, ετείτε και δοθήσετε ημίν, γίνεστε ουν τέλειοι, καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος εστί, γίνεστε ουν ικτήρμονες, γίνεστε Άγιοι, ότι Άγιος ημί και εγώ. Μας καλεί σε έναν αγώνα, σε ένα διαρκή αγώνα. Έχουμε φορέσει το μοναχικό σχήμα, έχουμε φορέσει το αγγελικό σχήμα. Τι τραγικό, ενώ ανήκουμε στα τάγματα των αγγέλων, τελικά να φτάσουμε να είμαστε πεπτοκώτες άγγελοι. Να είμαστε πεπτοκώτες άγγελοι. Και ενώ φέρουμε και φέραμε το αγγελικό το σχήμα και μπήκαμε στην τάξη αυτή για να αγωνιστούμε, τι να αγωνιστούμε, να πετύχουμε το θέλημά του. Το έλεγα προχθές και πάνω στην Αθήνα που με καλέσανε. Το λέμε, λέω, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε μέρα, στην προσευχή μας, στην κατηδία, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Εμείς το λέμε συνέχεια στις ακολουθίες μας. Πόσες φορές λέμε το Πατερημό? Αμέτρητες. Αμέτρητες. Και λέμε, γεννηθείτο το θέλημά σου. Τελικά ποιο είναι το θέλημα κάνουμε? Πώς είναι δυνατόν να βρεθώ στην άλλη ζωή μαζί με το Θεό, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το σπίτι του Θεού. Δεν είναι το δικό μου το σπίτι. Γίνομαι συγκληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Πώς μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι του αλλουνού? Πώς θα μπω στο σπίτι του Χριστού, του Θεού, κάνοντας εγώ το δικό μου? Ποιος είναι εκείνος πάνω στη γη που θα του πω, αν μου βρείτε, αν μου το βρείτε, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, που να του πω, ξέρεις κάτι, θα με φιλοξενήσεις αιώνια και θα μένω αιώνια μαζί σου, για πάντα μαζί σου, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, αυτό που θέλω εγώ, μες στο δικό σου σπίτι. Για πάντα θα το κάνω. Υπάρχει τέτοιος που μπορεί να σε φιλοξενεί και να σου πει, θα σε φιλοξενήσω για πάντα και θα μένουμε για πάντα μαζί και θα συμβιώνουμε και εσύ θα κάνεις το, εγώ θα κάνω το δικό μου και αυτός θα κάθε, έχει άλλες, άλλο σκεπτικό και άλλο θέλω? Δεν γίνεται. Μα και γι' αυτό βρεθήκαμε έξω από τον παράδεισο. Γι' αυτό βρεθήκαμε έξω από τον παράδεισο. Σας το έχω ξαναπεί. Η Αγία Τριάδα δεν είναι σκορποχώρη. Γιατί παρότι είναι τρία πρόσωπα, έχουν ένα θέλημα. Μία θέληση. Ένα θέλημα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Και σκεφτείτε άλλα να έλεγε ο Πατήρ, άλλα ο Υιός και άλλα το άλλο και ο Πνεύμα. Σε όποιο σπίτι έχει γίνει, άλλα να λέει ο πατέρας, άλλα η μάνα, άλλα τα παιδιά, τους το πείσαν το σπίτι. Πάει αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει ενότητα. Ενότητα υπάρχει όταν υπάρχει ένα θέλημα. Μια κοινή γραμμή, μια κοινή πορεία. Άλλο ένας πάει από εδώ και άλλος πάει από εκεί. Γελίεται η οικογένεια. Αλλά αυτό κάναμε εμείς μέσα στον παράδεισο. Και γι' αυτό βρεθήκαμε εκτός παραδείσου. Γι' αυτό βρεθήκαμε εκτός παραδείσου. Γιατί βρεθήκαμε? Διότι άλλο ήταν το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού μας το εξέφρασε. Σας βάζω επάνω στη γη και σας καταστώ βασιλείς, λέει, μες στον παράδεισο. Είστε βασιλείς.
Προσέχετε τον παράδεισο. Καλλιεργείτε τον παράδεισο. Αλλά δεν θέλω να φάτε με αυτό το δέντρο. Τι ήθελε λοιπόν ο Θεός να κάνει? Να καλλιεργούμε, να προσέχουμε και να κυβερνούμε τη γη. Εμείς ήμασταν οι βασίλεις και να αγαπάμε τα ζώα, να αγαπάμε τη φύση, να αγαπάμε τα δέντρα, να τα αγαπάμε την πλάση. Αυτή που έπλασε για μας ο Θεός. Και αφού είναι δημιουργήματα του Θεού, μας έθεσε και θέλει να τα αγαπάμε. Και ένα άλλο θέλω που μας είπε, ότι θέλει να μην φάμε από αυτό το δέντρο. Και εμείς είπαμε σιγά μην κάνουμε αυτά που θέλει εκείνος. Σας το λέω απλά. Για να γίνω κατανοητός. Σιγά μην κάνουμε αυτά που θέλει εκείνος. Εγώ θέλω να φάω από αυτό το δέντρο, είπε η Εύα. Και πήγε και έφαγε. Και του λέει το δάμε, αλλά θα φασκίσει. Και έφαγε και ο δάμε. Και έκαναν το δικό τους. Μόλις έκαναν το δικό τους, ο ένας πήγε από εδώ, ο Θεός πήγε από εδώ, οι άνθρωποι πήγαιναν από εκεί. Τέλειωσε η κοινή συνάντηση. Βρεθήκαμε εκτός παραδείσου. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο σπίτι. Γι' αυτό βρεθήκαμε εκτός παραδείσου. Άρα πώς είναι δυνατόν να ξαναμπω στον παράδεισο, εάν εγώ έχω το δικό μου το θέλω? Από πού θα, πώς θα μπω στον παράδεισο? Εάν εγώ έχω το δικό μου το θέλω και κάνω το δικό μου αυτό που εγώ θέλω κάθε φορά και δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ο χριστιανός οφείλει να μάθει από τώρα να πράττει το θέλημα του Θεού. Να κάνει στη ζωή του, σε κάθε κίνησή του, αυτό που θέλει ο Θεός. Να το μάθει από τώρα, ώστε όταν πεθάνει να μπορεί να είναι μαζί του μετά. Γιατί το έχει μάθει τι θέλει ο Θεός. Και το εφήρμοζε το τι θέλει ο Θεός. Οπότε του λέει, αφού το εφαρμόζεις και το ξέρεις, έλα να μείνουμε μαζί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι άλλοι που θέλουν το δικό τους, θα σου πει, κοίταξε να δεις. Σας είχα εσάς και την πρώτη φορά μέσα με τον Αδάμ και την Εύα. Και μου το διαλύσετε το παράδεισο. Ας το καλό σου παιδάκι μου, τους πει. Πώς σας βάλω μέσα εσάς. Να το ξαναδιαλύσετε. Άρα λοιπόν, ποιοι θα πάνε να ζήσουν στο ίδιο σπίτι με τον Θεό, που λέγεται Βασιλεία του Θεού, Παράδεισος? Αυτός που έχει μάθει και κάνει από τώρα το θέλημά του. Χαρίκο να πάμε εμείς και έχει η Αγία Τριάδα άλλο θέλημα και ο καθένας από εμάς έχει το δικό του το θέλημα. Και λέει εγώ θέλω εκείνο, λέει ο ένας, ο άλλος λέει εγώ θέλω να κάνω εκείνο, όχι εκείνο. Και γι' αυτό πρέπει από τώρα να μάθουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η εμπειρία Θεού. Μαθαίνω το τι θέλει ο Θεός. Αρχίζω γνωρίζω το Θεό. Ζω όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό ήρθαμε να το κάνουμε σε αυτή τη σχολή που λέγεται μοναστήρι. Μαθαίνω για να μπορώ να το κάνω. Όπως μαθαίνει το παιδί στο σχολείο τα γράμματα. Γιατί έξω στον κόσμο να μας πει ο πατήρ από εκεί να δείτε, ο κόσμος κάνει ό,τι θέλει, το δικό του. Εμείς με το που περνάμε αυτή την πόρτα της μονής, τι είναι το πρώτο που μαθαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε? Το θέλω και το εγώ μου, αυτό που εγώ θέλω, το αφήνω απ' έξω από τη μονή. Και λέω, δεν θα κάνω αυτό που εγώ θέλω. Εδώ έρχομαι για να μάθω, για να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού, γιατί δεν ξέρω που και πώς θα ζήσω. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Αν θα ζήσω 20, 30, 50, 60, 100 χρόνια. Ποιος το ξέρει? Ποιος ξέρει από εσάς αν θα φτάσετε τα δικά μου χρόνια? Κανένας δεν το ξέρει. Κανένας δεν το ξέρει. Αν θα σπρίσουν τα δικά σας τα μαλλιά, αν θα σπρίσουν τα δικά σας τα γένια. Κανένας δεν το ξέρει. Άρα λοιπόν, πρέπει σύντομα να μάθω και να εκπαιδευτώ. Να εφαρμόζω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να αρχίσω να βιώνω το Θεό. Οπότε δεν θα έχω πρόβλημα μετά. Όποια ώρα και να έρθει ο θάνατος, δεν έχω πρόβλημα. Και γι' αυτό το μοναστήρι είναι ένα σχολείο στην ουσία. Που με εκπαιδεύει. Που με μαθαίνει. Γιατί έξω, όπως και να το κάνεις. Άμα ρωτήσουμε τον πάτερ, ο καθένας είναι στο σπίτι του, κοιτάει την οικογένειά του,
Το καθένας κοιτάει το δικό του θέλει. Και γι' αυτό 500 θελήσεις έχουν έξω. Ποιος αγωνίζεται έξω και έχει αυτό το σκοπό στο μυαλό του. Κάποτε η Εκκλησία γέννησε από Αγίους, αν έχουμε γεωγραφίες πάρα πολλές, ξέρετε γιατί τις έχουμε. Διότι οι άνθρωποι υπήρξαν αιώνες. Υπήρξαν χρόνια που οι άνθρωποι είχαν ένα στόχο. Οι ίδιοι να γίνουν Άγιοι και τα παιδιά τους να τα κάνουν Αγίους. Και γι' αυτό κυνηγούσανε τους Αποστόλους, τους πρώτους πατέρες, τους μεταποστολικούς πατέρες. Τους κυνηγούσαν. Και μεταδίδανε στα παιδιά τους αυτό το σκεπτικό. Στόχος είναι παιδί μου να γίνουμε Άγιοι. Ποια οικογένεια σήμερα έχει αυτό το στόχο? Ποια οικογένεια? Στόχος σήμερα είναι στην οικογένεια το παιδί να καταξιωθεί, ένα καταξιωμένο, να κάνει μια καταξιωμένη οικογένεια, να κάνει ένα πτυχίο να πάρει, να έχει μια αξιοπρέπεια, να βγάζει ένα καλό μισθό και να μπορεί να ζήσει. Και να μπορεί στο κοινωνικό του περιβάλλον να στέκεται. Να σταθεί στα πόδια του. Αυτό κυνηγάνε σήμερα οι γονείς. Και αυτή είναι η κοινωνία μας. Κι όμως πώς έχουμε τόσους Αγίους νέους? Σημαίνει ότι υπήρχε στόχος. Σήμερα ούτε το σχολείο έχει στόχο αυτό, ούτε η οικογένεια έχει στόχο αυτό, ούτε το κράτος έχει στόχο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει και στόχο η Εκκλησία πολλές φορές. Αν ξέρει ότι ο στόχος του, μάλλον το ξέρουμε, εάν αγωνιζόμαστε να το εφαρμόσουμε στον κόσμο και να το περάσουμε του κόσμου, ότι ο στόχος μας είναι το να γίνω Άγιος, το να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού, όχι να χτίσω ένα διόροφο, όχι να χτίσω ένα διόροφο. Και γι' αυτό οι οικογένειες αυτές έβγαζαν Αγίους. Είχαμε παραγωγή Αγίων. Είχαμε παραγωγή μαρτύρων. Που τρέχαν μόνοι τους για το μαρτύριο. Σήμερα πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Και όταν ο Θεός έβλεπε αυτό το πράγμα, την έδινε αυτό το θέλημα του να γίνουν Άγιοι. Το να αγωνιστούν, το να μετέχουν του Θεού. Και ο Θεός γι' αυτό τους έδινε την αγιότητα. Ξέρετε, η αγιότητα δεν είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Δεν είναι κάτι παράγωγο δικό μας. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Άγιος είναι ένας. Εις Άγιος. Εις Κύριος. Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας. Ο Θεός μας. Αυτουνού ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η αγιότητα. Είναι κάτι το δικό του. Και αφού είναι δικό του, άρα δεν είναι δικό μου. Άρα δεν είναι δικό μου. Ούτε μπορώ εγώ να το κερδίσω. Δεν το μπορώ. Εκείνος θα μου το δώσει. Όπως η σελήνη δεν έχει δικό της φως. Από τον ήλιο θα το πάρει το φως. Δεν είναι αυτό φωτή η σελήνη. Ο ήλιος θα στείλει τις ακτίνες και θα πέσουν επάνω. Επάνω στη σελήνη. Και η σελήνη το βράδυ θα σκορπάει φως. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Η αγιότητα δεν είναι κάτι που τη βγάζει και την παράγει από μέσα του. Ό,τι άσκηση και να κάνει. Ό,τι θέλει να κάνει. Πολλές φορές αυτά είναι και, το λέει μέσα η Γραφή, κάνω όλοι με θυστάνεις. Τι λέει εκεί πέρα η Γραφή, ο ύμνος αγάπης, κάνε κρούντς ανασθένεις, κάνε εκείνο κάνεις, είναι σκύμβαλα, αλλαλάζοντα, τίποτα. Τίποτα. Κάνε και όση άσκηση θέλεις, ποιος μετά από αυτής αγιότητα. Ποτέ δικό σου. Θέλει και στη δίνει. Και γι' αυτό πολύ ωραία η αγιογράφεια, να δείτε, η αγιότητα δεν είναι κάτι που πηγάζει μέσα από τον Άγιο.
Δεν είναι κάτι που με την, πώς να το πούμε, που με την άσκησή του το απέκτησε. Το έδωσε ο Θεός. Και γι' αυτό παλιές αγιογραφίες βλέπατε, είχαν όπως είχε και η εικόνα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, έχει το χέρι του Θεού, ή πολλές φορές είχε το χέρι του Θεού έτσι από πάνω, και έφευγαν οι ακτίνες και έπεφταν πάνω στον Άγιο. Και από εκεί λούζεται ο Άγιος. Και γι' αυτό το φως που περιλούει τον Άγιο, περιλούζει τον Άγιο, είναι εξωτερικό. Δεν πηγάζει από μέσα του. Ενώ στον Θεό πηγάζει μέσα, από μέσα. Μια αγιότητα. Και αυτή η λάμψη. Ενώ στον Άγιο να παίξω. Έρχεται από πάνω. Σι δώσω το στέφανον της ζωής. Γράφουν πολλές αγιογραφίες. Και έχει ένα χέρι που πρωτεύει στεφάνι. Ο Θεός τη δίνει. Και αφού είναι δικιά του, τη δίνει όπου θέλει. Και σε όποιον θέλει. Και σε όποιον θέλει. Γιατί βλέπει τη διάθεσή του. Και όχι πολλές φορές τις αμαρτίες του. Αλλά βλέπει τι μετοχή έχει, τι θέλει ο ίδιος. Τι συμμετοχή έχει. Τι συμμετοχή θέλει να έχει. Πόσο τον αναζητά. Πόσο τον θέλει το Θεό. Και όχι πώς είναι τα αμαρτήματά του. Γιατί αν βάλουμε κάθε μέρα τα αμαρτήματά μας, είναι πολύ περισσότερα από ότι είναι οι καλές μας οι πράξεις. Είναι πολύ περισσότερα τα αμαρτήματά μας από ότι είναι καλές οι πράξεις. Και όχι μόνο να τα κάνουμε μια αμαρτία. Γιατί αμαρτία δεν είναι μόνο να τα κάνω τα αμαρτία, αλλά και να μπορώ να κάνω ένα καλό και δεν το έκανα. Και όταν μπορώ να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Δηλαδή ενώ μπορούσα να προσευχηθώ, εγώ είπα μην προσευχηθώ, ας διαβάσω τώρα μια εφημερίδα ή ένα άλλο περιοδικό. Να περάσω την ώρα μου. Και αυτό παραμέλησα το Θεό. Άρα άμα καθίσω και εδώ και αν τα αμαρτήματά μου είναι πάρα πολλά. Άρα δεν μπορώ εγώ να την κατακτήσω την αγιότητα. Γιατί δεν έχει δικιά μου. Αφού είναι ένας ο Άγιος. Και αφού αυτός την έχει, αυτός και να μου τη δώσει. Και όχι η αρετές μου. Όχι η αγιότητα του βίου μου. Γιατί ουδής Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Εγώ λοιπόν ζητώ, ποθώ, κυνηγώ τον Ιησού. Μετέχω. Συμμετέχω. Αυτό σημαίνει και το μεταλαμβάνω. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Τι σημαίνει το μεταλαμβάνω. Συμμετέχω. Πού? Στο σώμα και στο αίμα του. Στην αγιότητά του. Και αν θέλει μου δίνει. Και αν θέλει μου δίνει. Γι' αυτό δεν κοινωνώ επειδή είμαι Άγιος. Κοινωνώ για να πάρω αγιότητα. Μήπως και μου δώσει την αγιότητα. Κοινωνώ του Θεού. Και αφού κοινωνώ του Θεού, αυτό σημαίνει Θεία Κοινωνία. Θεία Κοινωνία, κοινωνώ του, με το Θείο, επικοινωνώ με το Θείο, κοινωνώ το Θεό, γίνομαι επικοινωνός του Θεού. Άρα επικοινωνώ με το φως, λαμβάνω φως. Αλλά από εκείνον το παίρνω το φως. Και η Παναγία μας, γι' αυτό ονομάζεται Παναγία. Δεν ονομάζεται Παναγία, διότι ήταν στις αρετές της τέλειας, διότι ως άνθρωπος και αυτή δεν μπορεί να χτυπήσει την τελειότητα. Διότι τι. Παρθενία διέθετε και η Αγία Κατερίνα. Σεμνότητα και η Αγία Κατερίνα. Και η Αγία Βαρβάρα και άλλες Αγίες γυναίκες. Είχαν αρετές. Και υπακοή και σοφροσύνη και ταπεινότητα. Και ήταν και μεγαλομάρτυρες κιόλας. Και η Παναγία γιατί ονομάζεται Παναγία. Διότι συμμετείχε πιο πολύ από όλους εμάς. Είχε συμμετοχή πολύ μεγαλύτερη στη θεότητα που είναι Άγιος. Συμμετείχε και έδωσε το σώμα της και το αίμα της. Έδωσε όλη τη σάρκα. Στην αγιότητα. Συμμετείχε ψυχήτα και σώματι. Κάτι εμείς που δεν το έχουμε. Και γιατί η Παναγία είναι Παναγία. Όχι γιατί είναι με την έννοια πάνω από τους Αγίους, είναι πάνω από τους Αγίους. Αλλά γιατί είναι πάνω από τους Αγίους. Γιατί δίνεται και συμμετέχει με το σώμα της και με το αίμα της. Το δίδει στο Θεό. Και γίνεται συνεργός του Θεού.
Και η θεότητα ενώνεται κατά θαυμαστό τρόπο με το σώμα της και το σώμα της. Ενώνεται η θεότητα. Μαζί της. Και γι' αυτό γίνεται Παναγία. Και μετέχει πλήρως του Θεού. Και έχει εμπειρία Θεού. Και έχει εμπειρία Θεού. Άρα λοιπόν, εμείς για να χτυπήσουμε αυτούς τους στόχους, να γιατί μεταλαμβάνουμε συχνά. Να γιατί σε κάθε Θεία Λειτουργία πρέπει ενσυνειδήτως να ξέρω ότι μετέχω του Θεού, μετέχω στην αγιότητα, μας και μου τη δώσει. Και αγωνίζομαι, τι θέλω, φωνάζω, κράζω, αναζητώ το ελαιό σου Κύριε, για να με ελεήσει. Γιατί δεν το αξίζω. Γι' αυτό ζητώ να με ελεήσει. Δεν είμαι άξιος να μου το δώσεις, καμία περίπτωση. Μετά από αυτά που του έκανα στον Παράδεισο και του τον σκόρπισα ως άνθρωπος, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος να γυρίσω στο σπίτι μου, έτσι όπως του το έκανα. Πώς τολμώ και του χτυπώ ξανά την πόρτα. Μόνο ελπίζοντας το έλεος του. Όπως ο αδελφός που έφυγε και με αυτά που λέει, πώς μπορεί να έχει τόλμη να γυρίσει να μου χτυπήσει την πόρτα ξανά μια μέρα. Θα το κάνει. Πού ελπίζοντας. Στο έλεος. Στο έλεος το δικό μου εκείνη τη στιγμή. Και το δικό σας. Στο δικό σας. Έτσι και εμείς. Δεν μπορεί να πάει το Κασαλόνους μπαράλια και μετά να διτού διεκδικείς και το σπίτι, να θες να γίνει συγκληρονόμος της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ζητάμε το έλεος του. Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Ελεησέ με και πάρε με, θέλω να είμαι μέτοχος στη βασιλεία σου. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Θέλω να είμαι εκεί που είναι η Παναγία η μητέρα σου. Θέλω εκεί που είναι οι άγγελοι. Δεν θέλω να ζήσω στο σκότος. Δεν θέλω να ζω μες στην αμαρτία. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Και σας το έχω ξαναπεί, ότι είμαστε ευλογημένοι που είμαστε εδώ. Γιατί δεν είμαστε στον κόσμο, ίσως αυτά να μην τα γνωρίζαμε. Ίσως μέσα στον κόσμο να μην μπορούσαμε να τα βιώσουμε. Ίσως μέσα στον κόσμο να μην μπορούσαμε να αποκτήσουμε αυτές τις εμπειρίες. Και ιδιαίτερα έτσι σήμερα όπως είναι ο κόσμος, που δεν είναι ο χριστιανικός κόσμος που ήταν τον προηγούμενο αιώνα, που οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στο Θεό, που εσέβονται το Θεό, που εσέβονται και τιμούσαν τους ιερείς, που εσέβονται και τιμούσαν την Εκκλησία, που έτρεχαν με την οικογένεια όλοι μαζί στην Εκκλησία, που συγκονόντουσαν στο τραπέζι και κάναν το σταυρό τους και τρώγανε, που γονατίζαν μαζί το βράδυ στο εικονοστάσιο και κοιμόντουσαν, που συγκονόντουσαν το πρωί και η μητέρα σταύρωνε τα παιδιά της και κάνανε την προσευχή τους και τα έλειμμα το σπίτι και η μητέρα από πίσω τα εσταύρωνε. Φύγανε αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν ζώντας σε μια τέτοια κοινωνία απ' έξω, είναι άγνωστο να θα μπορούσαμε άραγε να μετέχουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό λέω είμαστε ευλογημένοι που είμαστε εδώ. Και είμαστε ευλογημένοι για το ίδιο Ευαγγέλιο. Ουχή εμείς εξελέξαστε με, αλλά εγώ εξέλεξα εμάς. Δεν με επιλέξατε εσείς. Εγώ σας επέλεξα, λέει ο Χριστός, και σας έφερα κοντά μου. Και μας έφερε κοντά του, μέσα στην αγκαλιά του, μέσα σε αυτό το σχολείο, για να βιώνουμε και να ζήσουμε ώστε να γίνουμε μέτοχοι. Άρα λοιπόν, στόχος μας, να χτυπήσουμε την αγιότητα. Και όταν χτυπήσεις την αγιότητα και σου δώσω τόσο την αγιότητα, τότε πλέον ό,τι λες, θα μιλάς, θα θεολογείς. Γιατί θα μιλάς βιωματικά. Θα έχεις βίωμα του Χριστού μας. Βίωμα του Θεού μας. Και όχι ξερές τυπικές γνώσεις. Γιατί ξερές τυπικές γνώσεις δεν αγγίζουν τις καρδιές. Ούτε των προσκυνητών μας που έρχονται. Ούτε των ανθρώπων που αλληλογραφούμε.
ούτε των ανθρώπων που συζητάμε. Θα μιλάμε μια ξερή γλώσσα. Μια ξερή γλώσσα που δεν σώζει. Γιατί σώζει ο πραγματικός λόγος του Θεού. Και γι' αυτό σώζει ο Θεός. Και δεν σώζουμε εμείς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν σώζουμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς οι σωτήρες που σώζουμε. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να σωθούμε. Και όταν μας φωτίσει ο Θεός και φωτιστούμε σε τη σελήνη και λάβουμε φως, τότε υπάρχει περίπτωση το φως αυτό που στη σελήνη καμιά φορά όταν είναι πανσέλινος και έχει πολύ φως, αν είσαι κάπου σε σκοτάδι, βλέπεις. Βλέποντας, παίρνοντας και εσύ φως από τη σελήνη. Έτσι κι εμείς λοιπόν είμαστε. Και να ευχηθούμε να γίνουμε έτσι. Και να μας δώσει ο Θεός, ο μόνος Άγιος, βίωμα και να αγωνιστούμε μέσα εδώ που είμαστε, να αποκτήσουμε εμπειρία Θεού. Γιατί γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει. Γι' αυτό το λόγο καθόμαστε. Γι' αυτό το λόγο δεν πετρευτήκαμε. Γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε παιδιά. Για να βιώσουμε το Θεό μας. Και να το βιώσουμε γρήγορα. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα υπάρχουν. Πόσοι ελπίζουν έξω ότι θα υπάρχουν και χάνουν. Και χάνουν. Νομίζουν να χτίσουν παλάτια και σπίτια και χάνουν. Καταλάβατε. Και χάνετε. Πρώτο παράδειγμα. Και να τελειώνω. Το είδαμε. Τι έγινε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Έγινε μοναχός στα μετέωρα. Έγινε διάκος μέσα σε μοναστήρι και στα μετέωρα. Έγινε αρχιμανδρίτης. Βγήκε έξω στον κόσμο. Έγινε δεσπότης. Πέτυχε, έγινε αρχιεπίσκοπος. Και πάνω που τα πέτυχε όλα, τέλειωσε η ζωή. Και το ζήτημα δεν είναι που τίθεται. Τη βασιλεία του Θεού την κέρδισε. Να ευχηθούμε να την κέρδισε. Αυτός είναι ο στόχος όλου μας. Και όλοι οι αρχιερείς και όλοι οι αρχιεπίσκοποι και όλοι οι πατριάρχοι και όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ιερείς και όλοι οι χριστιανοί να κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού. Εάν δεν την κέρδισε όμως, οποιοσδήποτε πατριάρχης, οποιοσδήποτε αρχιεπίσκοπος, και που έγινε, τι έγινε. Ήρθε και παρήλθε, παιδιά μου. Ήρθε και παρήλθε. Και τι μένει στην αρχιεπισκοπή που είχαμε πάει τις προάλλες με τους πατέρες. Τους λέω, πω πατέρες, βουβή η αρχιεπισκοπή, νεκρή η αρχιεπισκοπή, με το θάνατο του Χριστόδουλου. Φύγανε και όλα τα πρόσωπα από εκεί, τα πάντα. Και τι έχει μείνει από τον Χριστόδουλο, μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία αναμνηστική που προστέθηκε στις σειρές, στη σειρά εκεί που βάζουν όλους τους τεθνεώτες αρχαίους κόμους. Μια φωτογραφία μένει από τον άνθρωπο. Κι αν μείνει και αυτή στη θέση της και δεν τη βγάλουν κάποια, τίποτα άλλο δεν έχει. Χάνεται το μνημόσυνό μας. Ποιος σας θυμάται. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει. Ποιος σας θυμάται. Χάνονται. Ανά τους αιώνες. Κόκαλα, μ' ανοίξετε τη γη, είναι παντού κόκαλα. Ποιος θυμάται. Οι Άγιοι όμως, αυτοί όσοι πέτυχαν και κέρδισαν και τους έδωσε ο Θεός αγιότητα, οι Άγιοι στον αιώνα μένουν. Δίκαιοι στον αιώνα μένουν. Παρέρχονται αιώνες και όμως μένουν και γίνονται αυτές. Και το σπουδαίο είναι το να μείνει το όνομά σου στη γη και τι έγινε. Το σύνδημα είναι ότι κέρδισαν τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό το στόχο μας λοιπόν, αδέρφια μου, να μην τον χάσουμε. Κάθε μέρα τον έχουμε. Και μέσα στο κελί μας και μέσα στο ναό, την ώρα της ακολουθίας, την ώρα που κάνουμε το κουμποσκήνι, να κράζει η ψυχή μας. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.